Οπότε, κατευθείαν στο ψητό. Οι τύποι που έφτιαξαν το Friday the 13th, το θυμάστε? Έφτιαξαν ακόμη ένα παιχνίδι, πιο τρομακτικό, πιο φρικιαστικό, και λέγεται The Texas Chainsaw Massacre. Οπότε είναι ο σχιζοφρενής δολοφόνος με το πριόνι. Για όσους δεν έχετε δει τις ταινίες, καλύτερα είστε πολύ τυχεροί, μην τις δείτε, είναι φρικιαστικές και βασίζονται σε αληθινά γεγονότα. Είναι η technical test αυτού του παιχνιδιού που θα δούμε σήμερα. Τρέχει στο Steam αυτή τη στιγμή και ήμουν αρκετά τυχερός. Μου έδωσαν ένα κλειδάκι για να το παίξω και να το μοιραστώ μαζί σας. Θα κυκλοφορήσει αυτό το παιχνίδι νομίζω τον Αύγουστο. Δεν γράφει εδώ πέρα, νομίζω τον Αύγουστο. Τέλος πάντων. Μοιάζει αρκετά λοιπόν με το Friday the 13th ως ιδέα, αλλά συγχρόνως είναι αρκετά διαφορετικό. Και ακούω αυτό τον ήχο το φρικιαστικό. Ακούω το αλυσοπρίωνο να ξεκινάει τώρα. Το ακούω, είναι φρίκι. Συγχρόνως όμως είναι αρκετά διαφορετικό από το Friday the 13th. Γιατί αυτή τη φορά η ζυγαριά μεταξύ θυμάτων και δολοφόνων έχει φτάσει σε ισορροπία. Γιατί έχουμε λοιπόν τρεις δολοφόνους αυτή τη στιγμή. Well, τέσσερις αν βάλεις και το κολόγυρο μέσα. Και το λέω κολόγυρο, θα δείτε, γιατί αν δείτε ειδικά τις ταινίες θα... Ναι, και λίγα το λέω. Τέλος πάντων, και τα θύματα είναι 4, οπότε είναι 3 versus 4. Οι δολοφόνοι φυσικά προσπαθούν να σκοτώσουν τα θύματά τους και να μην τους αφήσουν να βγούνε από το σπίτι και γενικά από όλο το χωράφι. Και τα θύματα θέλουν να κάνουν το αντίθετο, να φτιάξουν κάποια fuse boxes, κάποιες αντλίες νερού, να ανοίξουν πύλες και να ξεφύγουν. Θα παίξω πρώτη φορά, δεν έχω ξαναπαίξει αυτό το game. Έχω ηχεστεί ήδη πάνω μου, με ξέρετε πώς είμαι, μπορεί να ουρλιάξω, συγχωρέστε με γι' αυτό. Πάμε να παίξουμε. Παναγία μου, oh my god. No, don't. Φίλε. Εγώ είμαι Leatherface. Leatherface. Πίστευα, holy shit, εγώ είμαι Leatherface. Αυτή μπορεί να ξεφύγει τώρα, ας πούμε. Δεν μπορεί να ξεφύγει, έτσι. Okay, τι πρέπει να κάνω? Θα μαζεύω αίμα για τον παππού. Blood collected. Φυσικά. Built-in cooldown. Εάν δεν έχω αναμένο το αλυσοπριόνο, μπορώ να ακούσω καλύτερα τους θορύβους. Αλλά αν δω κάποιον μπροστά μου, θα πάρει αρκετή ώρα να... Αυτό είναι πηγάδι νομίζω που μπορούν να πηδήξουν. Yep. Θα μου πάρει πολύ ώρα να ανάψω το λύσο προϊόνο και θα καταφέρει να ξεφύγει, γιατί σταματάει εκείνη την ώρα. Από εδώ μέσα δεν χωράω φυσικά, σαν τόφαλος είναι. So... Ξέρω, πάμε να κάνουμε... Okay. Πάρε και άλλο αίμα. Θα ταΐσουμε αρκετό αίμα του παππού. Αυτό είναι καλό. Και έχω το ability να τους δω μέσα από τους τοίχους, εάν κάνουν κάποιο θόρυβο. The fuck? Ωραία, κάποιο θύμα πέρασε δίπλα από τον παππού μάλλον και το ξύπνησε. Α, ξύπνησες τον παππού μου, πεθάνες. Τι κάνω εγώ τώρα? Καταρχάς δεν ξέρω πώς βγαίνω έξω, έτσι. Λογικά βγαίνω από εδώ πέρα. Όχι, αυτή είναι μια σκάλα που οδηγεί. Δεν έχω ιδέα που οδηγεί. Πώς βγαίνω από εδώ μέσα, ρε μάγκες? Τι είναι αυτό τώρα? Από εδώ. Open, open λέει. Ε, open δε! Κοίτα εδώ. Α, ήτανε πόρτα τελικά. Φίλε, δεν... Οπ! Είδατε! Μέχρι να ανάψω το αλυσοπρίωνο, φίλε! Τρέχα, μωρή ηλίθιε! Έλα εδώ εσύ, θα πας να μου ξεφύγεις. Έλα εδώ εσύ... Oh, shit! Κοίτα το μάδα φλάπαρε. Ωραίος. Τώρα θα πας πάλι από εκεί. Τέλεια. Και εγώ θα σε βρω εδώ πέρα. Τον τραυμάτισε μία φορά. Blood collected. Let's go. Πάμε κι άλλο. Πάμε, πάμε, πάμε. Come on, dude. Don't say you're not traumatized. Ω, καλά. Τους έχω χάσει, έτσι. Τον έχω χάσει. Φίλε, σαν θύμα μπορείς να ξεφύγεις πολύ εύκολα. Γιατί μπορείς να περάσεις από αυτά τα μονοπατάκια. Yep. Νατός. Hey buddy, remember me. Κολλαπέτε.
συγγνώμη, ενθουσιάστηκα, είναι το πρώτο μου θύμα. Δεν είναι το πρώτο μου θύμα, αλλά πήγε καλά αυτό, έτσι, με βοήθησε και ο άλλος, αυτό είναι πολύ καλό. Ωραία. Ας σβήσουμε το αλυσοπρίον, δεν υπάρχει λόγο στο χώμα να μένω όλη. Κάποιος είπε κάτι. Κάποιος είναι εδώ πέρα, σας το λέω, κάποιος είπε κάτι. Μόλις τώρα, κάποια είπε κάτι. Κοριτσίσκη φωνή άκουσα. Άιντε, άναψε εδώ. Άναψε εδώ, είμαι εδώ. Let's go. Πού πήγε, πού πήγε, πού πήγε. Θα πάει από εδώ, από εκεί. Δεν ξέρω γιατί ενθουσιάζομαι τόσο πολύ με παιχνίδια όπου είμαι ο δολοφόνος. Come on, dude. Hey, hello. Ah, shit. You're fucked up, girl. Woohoo. Yes. Δύο από τους τέσσερις. Let's go, boys and girls. We got this. Είμαστε... Τι είναι αυτό. Σκότωσε κι άλλο. Θα σε σκοτώσω περισσότερο. Είμαστε τέτοιοι. Πώς λένε. Κάτσε να το καταστρέψουμε αυτό. Destroy. Βετεράνοι. Είμαστε βετεράνοι από το Friday the 13th, έτσι. Το ξέρω, δεν βλέπετε τίποτα. Θέλω να βγω έξω όμως. Grandpa's power increased. Okay. Αν το ταΐσω και εγώ λίγο αίμα, θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο η δύναμή του. Ξέρετε τι θέλω να κάνω, θέλω να ξεφύγω. Θέλω να φύγω, όχι να ξεφύγω, θέλω να φύγω από εδώ μέσα. Αυτό, γιατί θέλω να δείτε και τον υπόλοιπο χάρτη. Αυτό με έχει καταμπερδέψει. Φύγε γάμο! Τώρα εμείς αλέγξουμε μια φορά εδώ πέρα. Μέσα, έχει τίποτα, κανένας που να κρύβεται. Φαντάζεσαι να ανοίξεις και να είναι μέσα. Παναγία μου. Καημένο, δεν το βρήκα. Πού είναι. Close. Μπορώ να την κλειδώσω. Ναι, δεν μπορώ να την κλειδώσω. Οκ, okay, let's go. Κάτι ακούστηκε εδώ. You know what? Ας το ανάψουμε, γιατί είμαστε έξω πια. Θέλω να φτάσω στο κολόγερο και να τον ταΐσω λίγο αίμα. Κάτος, έξω είναι, κάθεται, μας περιμένει. Χρειάζομαι στοιχεία. Αυτό που βλέπουμε κάτω είναι η γεννήτρια. Οπ, οπ. Τι είναι αυτό εδώ. Κάποιος είναι εδώ, ρε. Όχι, εσύ είσαι καλός. Ναι, μόνο καλός δεν είσαι. Είναι της οικογένειας, οπότε δεν τους λες καλούς, έτσι. Οκ, okay, θέλω να δώσω λίγο αίμα στον παππού μου. Δηλαδή είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό. Let's go. Παππού, πιες αίμα να μας δείξεις. Οπότε αν πιει αίμα, μεγαλώνει το σόναρ του. Κάτι σαν σόναρ και μας δείχνει το που βρίσκονται τα θύματα, ακόμα και μέσα από τους στίχους και τα λοιπά. Ναι, πιες, πιες, έτσι. Τον έκανες, καλό σκυλί. Του έδωσα αρκετό αίμα. Και εκεί οι δύο μαζεύτηκαν εκεί, αλλά η γεννήτρια είναι κάτω. Κάτι μου λέει πως πρέπει να κατεβούμε στη γεννήτρια. Γιατί αν επιχειρήσουν να τη φτιάξουν... Well, α, η μία πύλη, ορίστε, βρήκαμε τη δεύτερη έξοδο. Οπότε μία έξοδος είναι κάτω. Και μία έξοδος πρέπει να είναι αυτή. Φαντάζομαι. Αυτός ήταν κάτω. Well, Phoenix Ryan TTV. Το Twitcherás μας έμεινε. Θα το σφάξουμε το Twitcherά. Αν την ανάψω, τι γίνεται, περίμενε. Ε? Come on, dude! Ωραία, generator turned down. Οπότε είναι κόκκινο αυτή τη στιγμή, άρα είναι κλειστή. Α, έχουμε βάλει ρεύμα, τέλεια. Έχουμε βάλει ρεύμα και κλειδαριά. Οπότε θα πρέπει να κλείσει πρώτη γεννήτρια, κάτι το οποίο θα κάνει θόρυβο. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν έχω ιδέα που πρέπει να ψάξεις. Ξέρετε τι, ας το ανάψουμε το αλυσοπρίον να είμαστε έτοιμοι. Οπότε οι χάρτες είναι πολύ μικρότεροι από ό,τι στο Friday the 13th, αλλά πολύ πλοκοί όσο δεν πάει, ρε. Πάρα πολύ πολύ πλοκοί. Τώρα θα σε πιάσω. Πού είσαι. Hey dude, κυνηγάμε κάποιον. Το έφερες κι άλλο αίμα. Αυτός έχει ξεκολωθεί να ταΐζει τον παππού. Holy shit, boys. Well, αυτός είναι κάτω, είναι σε γεννήτρια, ανεβαίνει επάνω. Φίλε, πρέπει να μάθεις το χάρτη. Αν δεν μάθεις το χάρτη, δεν γίνεται. Δηλαδή, μπορεί να μας κάνει ό,τι θέλει τώρα το θύμα.
Δεν ξέρω αν έχει όντως και χρόνο. Μέχρι στιγμής δεν έχω δει κάτι που να υποδεικνύει χρόνο, ξέρω εγώ. Ποιος... Ω! Τον έπιασε. Νάτος. Let's go. Let's go. Let's help him. Οκ, ας ανάψουμε. Θέλω εγώ να το σκοτώσω. Come on, boys. Τρέχα ρε μοσχάρι. Πού είναι? Α, πρέπει να με... Yep, να τι. Get over here. Get over here. Hello? Do you wanna play? Get over. Έλα μωρέ τη μαλάκο! Έλα μωρέ τη μαλάκο! Οκ, κάνουμε το κλικ γρήγορα, θα βγει από το πάνω. Yep, 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 yep. Oh, we are good, we are veterans at this game. Θα βγει από την άλλη, η μόνη έξοδος είναι από εδώ πέρα και την κάτσαμε. Θα πάει από την άλλη, yep, yep, yep. Έλα, όλο δικό σου. Έλα, την τραυμάτισα ρε μαλάκα, πού είναι? Την έπιασα, oh, yes. Holy shit. The hunt is over. Well, αν το έχεις, το έχεις. Και πραγματικά πρέπει να σας πω ότι τρομάζω λίγο με τον εαυτό μου που το έχω σε τέτοια παιχνίδια, Παναγία μου. Friday the 13th, ήρθαν οι βετεράνοι από το Παρασκευή και 13 στο Leatherface. Guys, ήταν ωραίο. Είναι πάρα πολύ διαφορετικό από το Friday the 13th. Πάρα πολύ διαφορετικό. Αλλά συγχρόνως είναι παρόμοιο, έτσι. Δηλαδή η ιδέα, το στυλάκι κτλ. Είναι παρόμοιο. Μ' αρέσει να παίζω ως killer. Δεν ξέρω, φοβάμαι πάρα πολύ να παίξω όπως φοβόμουν και στο Friday the 13th να παίξω ως θύμα. Αλλά αν αυτό το βίντεο τα πάει καλά, θα παίξω και ως θύμα. Okay, όταν κυκλοφορεί στο παιχνίδι. Νομίζω κυκλοφορεί τον Αύγουστο. Ξαναλέω, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην περιγραφή. Είναι αρκετά δύσκολο. Δεν μπορείς να πεις ότι οι killers έχουν πλεονέκτημα ή ότι τα θύματα έχουν πλεονέκτημα. Δηλαδή μπορείς. Εάν δεν παίξουν οι killers ομαδικά, τότε μπορείς να τους κάνεις ό,τι θες. Κι ας είναι τρεις δολοφόνοι. Γιατί μπορείς να περάσεις από περάσματα τα οποία δεν μπορούν να περάσουν οι άλλοι. Κουράζονται οι killers, φυσικά και εσύ ματώνεις. Οπότε είναι, υπάρχει μια ισορροπία. Υπάρχει αυτό εδώ πέρα. Υπάρχει μια καλή ισορροπία, ξέρω. Να είστε καλά, παιδιά. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, θέλω οπωσδήποτε να λιώσετε, να σπάσετε το like, να μοιραστείτε το βίντεο σε, δεν ξέρω, σε Facebook group και ή όπου και αν γουστάρετε. Μοιραστείτε καταρχάς με τους φίλους σας για να γνωρίσουν όλοι αυτό το παιχνίδι. Γιατί ναι, μεν το Friday the 13th έχει πεθάνει. Κάτι καινούριο όμως έρχεται, έτσι. The Texas Chainsaw Massacre. Δεν φαίνεται άσχημο. Και αυτό ήταν ο ένας χάρτης που έχουμε, ας πούμε, να εξερευνήσουμε στο technical test. Οπότε φαντάζομαι πως θα έχει, ας πούμε, 5-6 χάρτες. Να είστε πάντα καλά και θα τα πούμε σε οποιοδήποτε επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!